Κυρίες και κύριοι, στον τόπο αυτόν, όπου διακηρύχθηκε η ελευθερία και η ανεξαρτησία της Ελλάδος και υιοθετήθηκε το πρώτο σύνταγμα της Επανάστασης, προσέρχομαι με περίσκεψη, με ταπεινότητα, αλλά ταυτόχρονα και με μεγάλη υπερηφάνεια. Με τα αισθήματα αυτά και με μεγάλη συγκίνηση, χαιρετίζω την σημερινή εκδήλωση για την 195η επέτειο της πρώτης Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων. Στην πρώτη Εθνοσυνέλευση, λίγους μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών τον Μάρτιο του 1821, οι Έλληνες δήλωσαν σαφώς τη θέλησή τους να υιοθετήσουν τις δημοκρατικές και φιλελεύθερες αξίες. Τη θέλησή τους να ανήκουν στο δυτικό πολιτισμό και την πρόθεσή τους να θεμελιώσουν ένα κράτος δικαίου. Και μέσα από μία υποδειγματική αυτοοργάνωση εκφράστηκε για πρώτη φορά οργανωμένα η βούληση του έθνους. Μια βούληση που η πρώτη Εθνοσυνέλευση όχι μόνο καθόρισε, αλλά περιέβαλε και με δημοκρατική νομιμοποίηση και κύρος. Και αυτό, ας το αναλογιστούμε, ήταν εκείνη την εποχή ένα μεγάλο επίτευγμα, διότι η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν μια επανάσταση χωρίς εσωτερικές έρηδες, χωρίς εσωτερικές αντιθέσεις. Πολύ περισσότερο δεν ήταν ξένοι και προς τις κοινωνικές αντιθέσεις της εποχής. Στην πρώτη Εθνοσυνέλευση όλα αυτά τα διαφορετικά ρεύματα της εποχής συμμετείχαν. Έβαλαν όμως τις διαφορές τους κατά μέρος. Ένωσαν τις δυνάμεις τους για να πετύχουν το μείζον το κοινό καλό. Συμμετείχαν σε αυτή την Εθνοσυνέλευση εκπρόσωποι από όλη τη χώρα που εκτινόταν τότε μέχρι τη στερεά Ελλάδα. Προσήλθαν νησιώτες, καλλιεργητές, γεωκτήμονες, αλλά και λόγοι φαναριώτες. Κάποιοι προσήλθαν με φουστανέλες και τσαρούχια, άλλοι με ράσα και καλυμάφια, άλλοι με όπλα και φυσεκλίκια και άλλοι με πένες και με λαδοδοχεία. Αλλά αυτή η συμμετοχικότητα σε μια τακτική συνέλευση ήταν ο μόνος τρόπος η νέα ηγεσία να αποκτήσει και να διατηρήσει μια συνεργασία μεταξύ διαφόρων ετερόκλητων κοινωνικών στοιχείων. Και με αυτόν τον βαθιά δημοκρατικό τρόπο κατάφεραν να καταλήξουν σε μια σειρά από κοινές πεποιθήσεις, οι οποίες αποτυπώθηκαν στη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Ένα συγκλονιστικό κείμενο, το οποίο διαπνέεται, όπως όλα τα κείμενα και τα συντάγματα που ψηφίστηκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, από τα ιδεώδη του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Ο διαφωτισμός αμφισβήτησε το παλαιό καθεστώς της στατικής ανισότητας των ανθρώπων λόγω προνομίων και έφερε ξανά στο προσκήνιο τη σημασία της αξίας του ανθρώπου. Πρόταξε την ανάδειξη των ανθρώπων με γνώμονα όχι κληρονομικά προνόμια, αλλά την επίκτητη ατομική αξία, τη γνώση των ορθολόγων. Και το κίνημα του νεοελληνικού διαφωτισμού, οικοδομούμενο μέσα από τους λόγους μια σειρά μεγάλων Ελλήνων στοχαστών, ο Ρήγας, ο Κοραής, μεταλαμπάδευσε στον ελληνικό κόσμο αυτές τις ιδέες. Την αναζήτηση πάνω απ' όλα της εθνικής αποκατάστασης. Με μοχλό το φωτισμό του γένους, την παιδεία, τη γνώση και με απόλυτο σεβασμό στην ορθόδοξη παράδοση του ελληνικού έθνους. Η ελληνική επανάσταση του 1821 βρήκε τη θεωρητική της βάση στον ελληνικό διαφωτισμό και στις αρχές που είχαν εμπνεύσει τις μεγάλες επαναστάσεις του 18ου αιώνα, την Αμερικάνικη το 1776, τη Γαλλική το 1789. Και οι Έλληνες απελευθερώθηκαν όχι μόνο επειδή πολέμησαν σκληρά, αλλά και επειδή μπόρεσαν να ενσωματώσουν δημιουργικά και να εμπνευστούν από αυτές τις νέες ιδέες. Την 1η Ιανουαρίου του 1822, από την πρώτη Εθνοσυνέλευση, εδώ, από την Επίδαυρο, ψηφίστηκε το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδος, το Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος. Ήταν το πιο φιλελεύθερο πολιτικό κείμενο στην Ευρώπη της εποχής του. Ένας φάρος για την ευρωπαϊκή ελευθερία. Το Σύνταγμα αυτό προέβλεπε
την προστασία των ατομικών ελευθεριών. Εξέφραζε τη βούληση του έθνους για ανάκτηση της ελευθερίας του, για τη συγκρότηση συνταγματικής διακυβέρνησης και ευνομούμενης πολιτείας. Θέσπιζε την ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου, την αρχή της αντιπροσώπευσης, τη βασική φιλελεύθερη αξία της διάκρισης των εξουσιών. Όριζε ότι η διοίκηση θα ασκείται από το βουλευτικό και το εκτελεστικό, ενώ το δικαστικό θα ήταν ένα ανεξάρτητο όργανο. Και στη διακήρυξη της πρώτης Εθνοσυνέλευσης τονιζόταν ο βασικός στόχος των επαναστημένων του 1821. Να εξομοιωθούμε, προσέξτε, με τους συναδέλφους Ευρωπαίους χριστιανούς, κατά την αντίληψη της εποχής, δηλαδή να ενταχθούμε στον αναπτυγμένο κόσμο, στην Ευρώπη, στην Ευρώπη που είναι ο φυσικός μας χώρος. Και ταυτόχρονα, το πρώτο Σύνταγμα διαφύλασε την ανεξιθρησκεία, σημαντικό γεγονός και δείγμα ανοιχτού πνεύματος, δεδομένου ότι στην πρώτη στενή Συντακτική Επιτροπή συμμετείχαν μόλις 12 εκπρόσωποι, μεταξύ των οποίων και ο παλών πατρών Γερμανός ο Τρίτος. Αυτοί οι στόχοι, δηλαδή η αποκατάσταση του έθνους, η δημοκρατία, η ευνομούμενη πολιτεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ευημερία, η παιδεία, η ένταξη στην Ευρώπη, είναι οι πυλώνες του ελληνικού εθνικού αφηγήματος στην νεότερη εποχή. Χρειάστηκε αιώνες για να τους πετύχουμε. Μέσα από αγώνες οι οποίοι ξεκίνησαν από τα σπουδαστήρια, τις βιβλιοθήκες, τα κρυφά σχολιά, πέρασαν στα πεδία των μαχών της Επανάστασης του 21, στις αγωνίες του ελληνισμού, σε πόλεμο και σε ειρήνη, από τότε μέχρι τις ημέρες μας. Σε μας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε την ελευθερία και την ιστορία του έθνους, πέφτει το βάρος να προασπίσουμε όσα κερδίθηκαν με κόπους και ανίποτες θυσίες τόσων γενναιών Ελλήνων επί τόσα χρόνια. Ανήκει όμως και σε εμάς η ιστορική ευθύνη να επεκτείνουμε την πρόοδο αυτού του τόπου. Σε 5 χρόνια από σήμερα θα γιορτάσουμε την επέτειο των 200 ετών από την πρώτη Εθνοσυνέλευση και είναι καθήκον μας να φροντίσουμε όλοι να ξανακάνουμε την πατρίδα μας δυνατή και περήφανη, να ξαναγεμίσουμε το έθνος των Ελλήνων με ελπίδα και με αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το πατριωτικό μας καθήκον και θα το εκπληρώσουμε. Το 2022, όταν θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την πρώτη Εθνοσυνέλευση, η Ελλάδα θα έχει ξανά ψηλά το κεφάλι και θα έχει ανακτήσει τη θέση και το κύρος της στον πυρήνα της Ευρώπης. Και αυτή τη νέα κατάκτηση θα την πετύχουμε με συνέπεια, με προσήλωση, στον ορθό λόγο και κυρίως με σκληρή δουλειά. Εμπνεόμενοι πάντα από το πνεύμα ομοψυχίας και υποδειγματικής δημοκρατικής οργάνωσης της πρώτης Εθνοσυνέλευσης Επιδαύρου και καθοδηγούμενοι από τις φιλελεύθερες αξίες και τις επιταγές της διακήρυξης που παραμένει στις μέρες μας πιο σημαντική και πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Σας ευχαριστώ.